Καλό θα είναι από όλους μας να μην κρίνουμε ούτε τη διοίκηση τη σημερινή, ούτε τους προπονητές, ούτε τους παίκτες. Αυτό εννοείται, γιατί είναι καινούργια διοίκηση, καινούργιος προπονητής, καινούργιοι παίκτες, πάρα πολύ καινούργιοι παίκτες, και είναι δύσκολο σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για τον Ολυμπιακό. Αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα ιστορία τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Θα το δείξει, και επίσης ήθελα να είμαστε και λίγο πιο, να μην είμαστε πολύ καυστικοί και για την προηγούμενη διοίκηση, γιατί πρόσφερε και η προηγούμενη διοίκηση καλά, πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, όποιος μιλάει ας πούμε για την περίοδο Κόκαλη θα πρέπει, εντάξει, τι να πω. Θα τους κρίνει όλους η ιστορία. Respect. Μετά από 10 χρόνια, 15, καλά να είμαστε στην υγεία μας όλοι, θα αναπολούμε αυτά τα χρόνια κάπως, και μακάρι, και το εύχομαι όλη μου την ψυχή, ο Μαρινάκης θα μας κάνει να λέμε, κοίτα εδώ ο Μαρινάκης τον πέρασε τον Κόκαλη. Μακάρι, μακάρι. Και σε πρωταθλήματα και σε κύπελα και σε ευρωπαϊκές πορείες και σε παίκτες αξίας, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε δίπλα και στην καινούργια διοίκηση. Να γεμίζει το Καραϊσκάκι, να δείξουμε και εμείς ότι είμαστε στη νέα προσπάθεια που γίνεται ακόμα πιο κοντά. Εννοείται αυτό το πράγμα, και όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, σε όλα τα αθλήματα. Και να τους τρελαίνουμε, τους προέδρους, να βάζουν και λίγο το χέρι στην τσέπη και πιο βαθιά. Γιατί όπως είπες και πριν, τα μαγαζιά οι άλλοι τα κλείνουν. Έτσι. Λουκέτο διαρκείας βάζουν. Διαρκείας. Εμείς δίνουμε διαρκείας και άλλοι βάζουν λουκέτο διαρκείας. Έτσι πάει. Και όσο είμαστε εμείς δυνατοί, θα είναι και ο Ολυμπιακός μας δυνατός. Σχετικά τώρα για τους Παναθηναϊκούς που βρίζουν το σπανούλι. Θα τους θυμίσω μόνο να δουν τα περσινά, τα στατιστικά του, που ήταν πρώτο σε όλα, εάν δεν κάνω λάθος. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, αυτοί που πραγματικά θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό, αλλά και θέλουν εκείνοι να τους φέρουν, θα τους φέρουν. Έτσι είναι. Και αυτό δεν αλλάζει, δεν πάνε να βρίζουν, δεν πάνε να κάνουν, δεν πάνε να πανηγυρίζουν που πήραν κάποιο παίχτη. Όποιον θέλει ο Αγγελόπουλος, μα όποιον, θα τον φέρει. Αυτό το έχει δείξει νομίζω και έμπρακτα. Και θα το δείχνει συνέχεια. Και σχετικά τώρα με το θέμα, κάτι άκουσα για το Σόφο, ότι θέλει λέει να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός. Ο παίχτης ξέρει τι του έχουν προσφέρει Αγγελόπουλοι, τι του έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός, που τον μαζέψαν και τα λοιπά, μην τα ξαναπούμε, να πούμε. Ας κάνουν ο παίχτης ό,τι θέλει. Το μόνο που εγώ έχω να πω, αν ακούει, ας σκεφτεί κάποια πράγματα και ας αποφασίσει. Το μοναστήρι να είναι καλά και από καλόγερος. Λοιπόν, ευχαριστώ που με άκουσες. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Και να πούμε ότι μέχρι στιγμής πρέπει να έχουν φύγει γύρω στα 1000 διαρκείας από τα συνδεσμιακά της θύρας 7. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 4 Αυγούστου έχουν οι παλιοί κάτοχοι. Δεν βλέπω να μένει διαρκείας απόλυτο, ειδικά στην 7. Θέλω να πιστεύω ότι θα πουληθούν όλα τα διαρκείας σε όλο το γήπεδο. Και αυτό η νέα διοίκηση να το δει όχι μόνο θετικά, επειδή μεταγραφές λείπουν 31 Αυγούστου, ότι κερασάκι υπάρχει ας πούμε και η κυκλοφορία, ας το βάλει άμα θέλει και το έχει ανάγκη η ομάδα μας. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, θα πούμε την Παρασκευή πάλι μάλλον ο Άκης, και ελπίζω να βγει και με την εμφάνιση του Ριέρα εδώ πέρα για τα μηνύματα που στενάτε. Να είστε καλά παιδιά.